Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι πασχαλινό. Θα φτιάξουμε μαγειρίτσα. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να φάτε την πιο νόστιμη, γεμάτη σε γεύση με σωστό αυγολέμονο μαγειρίτσα που έχετε δοκιμάσει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα έχω τη σηκωταριά μου, είναι ωραία, σεξι, ολόφρεσκια. Οπότε όπως είναι, έχω εδώ την κατσαρόλα μου με νερό που βράζει. Θα προσθέσω αλάτι. Θέλουμε να αλατίσουμε τώρα καθώς βράζει η σηκωταριά. Και μπορείτε να ψιλοκόψετε και να τη βράσετε, μπορείτε να τη βράσετε ολόκληρη. Θα ρίξω μέσα τα νεφρά, σπλήνα, τα πνευμόνια, σηκώτη και καρδούλα. Εδώ, τα γλυκάδια. Πάνε όλα μέσα, έτσι όπως πάνε μέσα, για να είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν και ωραίο άρωμα. Το μόνο που θα προσθέσω είναι λίγο δάφνη, εδώ, κόκκους πιπέρι και λίγο λεμόνι. Θα κόψω δύο φέτες λεμόνι εδώ, μία, δύο και θα ρίξω μέσα, εδώ. Τώρα, υπομονή περίπου 10 λεπτάκια. Μέχρι που να μπλανσάρω καλά τη σηκωταριά μου, θέλω οτιδήποτε τοξίνες υπάρχουν, οτιδήποτε ματάκι, οτιδήποτε αφρός βγει, ουσιαστικά να τα αφαιρέσω, οπότε το κόλπο είναι εδώ πέρα πάντα. Βράζουμε καλά 10 λεπτάκια και σε 10 λεπτάκια θα ψιλοκόψουμε και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, η σηκωταριά μου είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε, εδώ την βάζουμε σε ένα μπολ. Ξέρω ότι γενικά φαίνεται λίγο βάρβαρη διαδικασία, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όταν τρώμε μαγειρίτσα δεν σκεφτόμαστε ότι είναι βάρβαροι. Όλοι περιμένουμε τη μαμά να την κάνει. Λάθος. Πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε μόνοι μας μαγειρίτσα και βέβαια, άμα η μαμά δεν κάνει πολύ πετυχημένη μαγειρίτσα, άμα δει αυτή τη μαγειρίτσα, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πετύχει την τέλεια μαγειρίτσα. Να σας πω ότι επίσης για αυτούς που δεν τρώνε μαγειρίτσα, γενικά έχω τη μαγειρίτσα κοτόπουλο στο site που είναι εξίσου νόστιμη. Γίνεται σε ελάχιστο χρόνο. Τα βγάλα όλα. Λοιπόν, πετάω αυτό το νερό, δεν το θέλω. Ξεπλένω καλά την κατσαρόλα μου εδώ. Την ίδια κατσαρόλα. Τέλεια. Θα βάζω την κατσαρόλα μου πίσω στη φωτιά και πάμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε καλά εδώ το κρεμμύδι μας, το σκόρδο, για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη μαγειρίτσα μας. Το μόνο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό που ουσιαστικά θα σας βοηθήσει κιόλας, γιατί άμα φτάσετε τη σκοταριά σε αυτό το σημείο, δεν έχει κάτι άσχημο, είναι, σαν να, είναι κανονικά κρεατάκι τώρα, σαν να είναι μοσχάρι. Οπότε ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι εδώ. Λοιπόν, τώρα έχει εξατμιστεί το νερό μου εδώ πέρα, θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Θα βάλω 3 κουταλιές σούπας λαδάκι, θα το βάλω εδώ, γιατί θέλω να σωτάω το κρεμμύδι με το σκόρδο μου. Εδώ. Και κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται. Μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο θα προσθέσω λίγο δενδρολίβανο. Σε περίπτωση που σας μυρίζει η μαγειρίτσα, να θυμάστε πάντα ότι το δενδρολίμωνο βοηθάει πάρα πολύ και βγάζει τα αρώματα του αρνιού. Δηλαδή, άμα δεν μας αρέσει το αρνί ή το κατσίκι, αν βάλουμε λίγο δενδρολίμωνο, κατευθείαν παπ, όλες οι μυρωδιές εξαφανίστηκαν. Τώρα, ερχόμαστε πίσω εδώ, καίει αυτό, οπότε θα φορέσω γάντια. Εσείς θα αφήσετε λίγο να κρυώσουν και μετά θα ψιλοκόψετε. Μην πάτε σε σαν και με ένα σκληρό πυρηνικά κατευθείαν να ψιλοκόψετε. Και πάμε να ψιλοκόψουμε τη σκοταριά μας. Όλα τα καλούδια είναι εδώ. Ξεκινάω με τα πνευμόνια. Και θα κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια. Κρατάει λίγο μέσα, δεν μας πειράζει που κρατάει. Θέλω να κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια για να παίρνουμε ωραίες μπουκίτσες. Γενικά αυτό που δεν μας αρέσει και ίσως να μην αρέσει γενικά η μαγειρίτσα είναι όταν χοντροκόβουμε τη μαγειρίτσα μας. Άμα τη χοντροκόψουμε, δεν μπορεί κάποιος να φάει ολοκληρωμένα λίγα απ' όλα. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που μας αειδιάζει. Δηλαδή, ολόκληρο μεγάλο κομμάτι ίσως και να μην μας αρέσει. Ενώ αν τα ψιλοκόψουμε, θα γίνει πραγματικά σαν να τρώμε ωραίο κρεατάκι. Οπότε ψιλοκόψτε εδώ. Εδώ τι είναι αυτό, ξέρεις? Είναι το γλυκάδι. Ψιλοκόβουμε και το γλυκάδι και άμα ψιλοκόψετε όλα σας τα υλικά, το γλυκάδι θέλω πραγματικά να το ψιλοκόψετε. Κοιτάξτε πόσο κόβω. Γιατί το γλυκάδι, άμα τα αφήσω μεγάλα κομμάτια, είναι αυτό που δεν είναι ωραίο καθόλου. Τα υπόλοιπα, όλα και αν τα αφήσω μεγάλα κομμάτια, δεν μας πειράζει. Το γλυκάδι θέλω να το ψιλοκόψω εδώ, όπως βλέπετε. Το ψιλοκόψα πάρα πολύ. Εδώ πέρα το κρεμμυδάκι μου μαζί με το σκόρδο. Σοτάρετε μια χαρά. Μαζί με το δεδρολίβανο. Λοιπόν, προσθέτω αυτά μέσα, μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Έφυγε ένα. Και συνεχίζω να ψιλοκόβω και τα υπόλοιπα. Σπλήνα είναι τα αγαπημένο μου.
Δηλαδή το αγαπημένο αγαπημένο, νούμερο ένα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Αλλά όλα τα τρώω και τους πόντι και το μαγμόνι και όλα. Λοιπόν, σκοτάκι, εδώ. Όπως βλέπετε δεν έχει ψηθεί μέχρι μέσα. Είναι λογικό, μπλασάραμε μόλις 10 λεπτάκια. Θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα τώρα και θα γίνει μια χαρά. Και τα τελευταία είναι τα νεφρά. Το κόλπο είναι να πάτε στο χασάπι σας, να τον εμπιστεύεστε και να σας δώσει καλή σκοταριά. Δηλαδή, η σκοταριά μου είναι φρέσκη, είναι πεντανόστιμη. Δεν θα μυρίζει, δεν θα έχει έντονα αρώματα. Άμα η σκοταριά δεν είναι φρέσκια. Και εδώ έγκυται και το πρόβλημα, γιατί σε μία μέρα όλη η Ελλάδα θέλει σκοταριά. Λοιπόν, τώρα, υπομονή. Θέλω καλό σοτάρισμα εδώ. Άμα σας αρέσει η ρίγανη, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο ρίγανη μέσα, σε αυτό το σημείο. Λίγο, αποξηραμένη. Αλλά τώρα θέλω να δώσετε χρόνο. Άμα χρειαστεί να βάλουμε κι άλλο λαδάκι, θα βάλουμε. Θα σοτάρουμε καλά τη σκοταριά και να καραμελώσει. Μόλις καραμελώσει, θα συνεχίσουμε προσθέτοντας τελικά μας. Δεν είναι πολλά. Κρασάκι, νεράκι, ζωμός. Βάλα. Και με το πάρει ωραίο χρώμα η σκοταριά μας, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Άμα δεν έχετε κρασάκι στο σπίτι σας λευκό, βάλτε μία κουταλιά της σούπας λεμονάκι. Ίσως θέλουμε να σβήσουμε κάτι όξινο. Πρέπει να δουλέψει λίγο το όξινο, γιατί έχει λιπαρότητα η σκοταριά μας. Οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο οξύτητα μέσα για να αρχίσει να σπάει τη λιπαρότητα. Ρίχνουμε ένα ζωμό κοτόπουλο. Το νεράκι μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ή ακόμα και να καμπακώσετε μπορείτε. Ή θα χαμηλώσετε πάρα πολύ τη φωτιά να σιγοβράσει για 40 λεπτά. Ή άμα δεν είστε σίγουροι, βάλτε το καπάκι σας. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, γιατί ρίξαμε κρύο νεράκι μέσα, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, μετράμε 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτάκια θα προσθέσουμε το ρύζι μας και το μαρούλι μας και μετά έχουμε να φτιάξουμε και το αυγολέμονο. Έχει διαδικασία, οπότε ραντεβού πίσω σε 40 λεπτά. Λοιπόν, και μετά από 40 λεπτάκια έχει βράσει η σκοταριά μου, έχει γίνει τέλεια. Θέλω να κατέβουμε πάρα πολύ τώρα, μην τελειώσουμε. Θέλουμε σε ένα μικρό ανακάτεμα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ρυζάκι μας. Θα βάλουμε ένα ρύζι γλασέ, ρύζι για ριζότο, ένα ρύζι που γενικά χυλώνει. Κοντόκοκο, όχι μακρύκοκο, μην βάλετε μπασμάτι. Τώρα μου πείτε, αν έχουμε μπασμάτι, θα βάλω μπασμάτι. Βάλετε μπασμάτι. Και καρολίνα μπορείτε να βάλετε, ό,τι θέλετε βάλετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μαρουλάκια μας. Φιλοκόβω ωραίο ελληνικό μαρούλι. Τώρα, άμα δεν έχετε μαρούλι και έχετε άλλα λαχανικά σπίτσα, άλλα φύλλα, τύπου σπανάκι, τύπου βλίτα, τύπου τέτοια, μπορείτε να βάλετε. Γενικά δεν υπάρχει περιορισμό στο τι χόρτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το μαρούλι είναι το πιο κοινό λαχανικό που έχετε σίγουρα όλοι στο σπίτι. Οπότε βάζουμε μαρουλάκι εδώ. Το λυπόμαστε. Βάζουμε αρκετό. Έτσι γίνεται η μαγειρίτσα. Βέβαια δεν είναι σαν το φρικασέ που το μαρούλι είναι σε πολύ περισσότερη ποσότητα. Βάζουμε όσο ποσότητα πρέπει. Και βέβαια δεν πρέπει να βάλουμε φιλελάκι. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι. Χαράζουμε εδώ το λευκό σημείο στη μέση. Και ψιλοκόβουμε από κάτω προς τα πάνω. Γιατί θα κρατήσω ελάχιστο φρέσκο κρεμμυδάκι για το τέλος, για να ρίξω φρέσκο στο τέλος. Αυτά θα τα κρατήσω στην άκρη. Θα τα ψιλοκόψω μετά στο τέλος. Και στον άνηθο, πάλι ξεκινάω από την κάτω πλευρά, από τα κοτσανάκια, τα βλέπεις. Αυτά θέλουν βράσιμο, δεν τρώγονται ομά. Και πηγαίνω προς τα πάνω, εδώ και εδώ. Τώρα, ρίχνω και τα μυρωδικά μου μέσα μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα. Ρίχνω και τα μυρωδικά μου, εννοώ το φρέσκο κρεμμυδάκι και τον άνηθο. Εδώ. Και από τη στιγμή πάλι που αρχίζει να σιγοβράζει το μείγμα μας, να τρώμε περίπου 10-15 λεπτάκια, όση ώρα πάρει για να βράσει το ρύζι. Δηλαδή, εδώ πέρα καταλαβαίνουμε πότε είναι έτοιμη η μαγειρίτσα μας, όταν το ρύζι μας είναι βρασμένο. Άμα σε αυτό το σημείο δείτε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω νεράκι η μαγειρίτσα, προσθέστε. Το νεράκι που σας έχω δώσει είναι το ελάχιστο. Οπότε, άμα έχετε βάλει δυνατά τη φωτιά σας, θα έχει σωθεί το νεράκι. Οπότε, θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Το πιάσεις φιλελάκι. Ωραία. Εμείς θέλουμε να έχει ζουμάκι μέσα μαγειρίτσα, αλλά να δεις πόσο ωραίο ζουμάκι που έχει. Οπότε, άμα δεν έχει αρκετό ζουμάκι, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα νεράκι. Θέλω στα 10 με 15 λεπτά και θα σας δείξω πώς είναι, να έχει νεράκι μέσα. Τώρα ξανακαπακώνω που το καπάκι μου εδώ. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει, πόση ώρα αφήνουμε φιλελάκι, μέχρι που να γίνει το ρύζι. 10 με 15 λεπτάκια. Μετά γυρνάμε πίσω, κάνουμε το αυγολέμονό μας και σερβίρουμε. Λοιπόν, και η μαγειρίτσα μου είναι έτοιμη. Σχεδόν, γιατί έχουμε να κάνουμε το αυγολέμονο. Για το αυγολέμονο μπορείτε να χωρίσετε τα ασπράδια με τους κρόκους χωριστά και να κάνετε τα ασπράδια μαρέγκα και να τα ρίξετε μέσα. Απλά το κακό που έχει αυτό το αυγολέμονο είναι ότι το φαγητό πρέπει να το φάμε αυτομάτως εκείνη την ώρα, γιατί άμα σφίξει μετά δεν τρώγεται, δεν ζεσταίνεται. Οπότε εγώ προτιμώ κατευθείαν να ρίχνω δύο αυγουλάκια σε ένα μπολ. Ένα.
2. Επειδή μου αρέσει η μαγειρίτσα μου να είναι αρκετά λεμονάτη, θα βάλω ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια. Εδώ. Και το χυμό μας. Οχ, καλά, αυτό εξαρτάται. Τώρα, άμα τα λεμόνια σας έχουν πολύ ζουμί, μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο. Άμα δεν έχουν πολύ ζουμί, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Το βλέπουμε, ούτως αλλιώς πάντα ρυθμίζουμε τη γεύση. Τέλος και το άλατο πίπερο που οπωσδήποτε πρέπει να ελέγξουμε, γιατί έχουμε βάλει μόνο ένα κύβο κοτόπουλο τώρα στα σκοτάκια μας και λίγο αλάτι στην αρχή. Οπότε ίσως να χρειαστεί κι άλλο αλάτι και πιπέρι. Οπότε, αυγά με λεμόνι, ανακατεύω πολύ καλά, εδώ με ένα σύρμα. Θα βάλω βασικά λίγο αλάτι και πιπέρι εδώ στο αυγολέμονο. Μπορεί να χρειαστεί κι άλλο. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε το seasoning, το αλατοπίπερο. Πιπέρι δεν έχω βάλει τώρα καθόλου. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί να βάλω πιπεράκι υπόλοιπο. Το πιπέρι, να ξέρετε, σπάει πάρα πολύ ωραία τη γεύση από τη μαγειρίτσα και τη δυναμώνει, την κάνει πολύ πιο ωραία. Οπότε, τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φιλελάκι, για σκέψου. Έχω αυγά και λεμόνι εδώ. Τι θα έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε. Άκου τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή τα αυγά μας αυτή τη στιγμή έχουν θερμοκρασία δωματίου 20 βαθμούς, 18, 17 αναλόγως στο σπίτι. Άμα τα πήραμε από το ψυγείο έχουν 4, ακόμα χειρότερο. Το μείγμα μας το πόσο βαράζει, 100, 105, 95 εκεί πέρα κάπου. Οπότε, άμα ρίξουμε τα αυγά κατευθείαν μέσα εδώ πέρα, αυτό που θα γίνει είναι ομελέτα. Πρέπει σταδιακά να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία από τα αυγά μας. Και αυτό πώς το κάνουμε, πρέπει για να μην σας κόψει ποτέ το αυγολέμονο, να θυμάστε πάντα ότι το ζουμί που πρέπει να ρίξουμε μέσα, ο ζωμός που έχει μέσα η μαγειρίτσα μας, πρέπει να είναι καυτός. Άμα δεν είναι καυτός, η μαγειρίτσα μας θα κόψει. Οπότε τι θέλω, μια βοήθεια. Έλα λίγο εδώ, Κατερίνα. Λοιπόν, θα την κάνετε με ένα δεύτερο άτομο, δεν θα την κάνετε μόνοι σας. Σε αυτό το σημείο που έχει βράσει το ρύζι είναι έτοιμη η μαγειρίτσα. Οπότε εδώ πέρα είναι που καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο για να κάνουμε, βάλουμε το αυγολέμονο. Οπότε, τι θέλω να κάνεις, θέλω εγώ να ανακατεύω και να μου ρίχνεις σιγά σιγά ζουμάκι από τη μαγειρίτσα. Εδώ, κοίτα, το γυρνάς λίγο στο πλάι, παίρνεις και κάποια κομματάκια να πέσουν δεν μας πειράζει, όπως αλλιώς πάλι πίσω τα πάνω. Ρίχνε. Το πιο σημαντικό είναι στην αρχή. Δηλαδή, άμα στην αρχή προσέξω, ρίξε πιο γρήγορα, δεν πειράζει, δεν θα κόψει τόσο εύκολα. Ρίξε. Πάμε δεύτερη κουταλιά. Εδώ. Τώρα σιγά σιγά από 20 βαθμούς το πήγαμε στους 30. Πάμε άλλη μια κουταλιά. Αυτό θέλω να θυμάστε, ότι θέλουμε να το πάμε στους 60-70 βαθμούς. Πάμε 50 βαθμούς. Ήδη άρχισε να χνίζει, φιλελάκι, το βλέπεις. Πάμε για άλλη μια κουταλιά. Στους πόσους βαθμούς είμαστε τώρα? 50-60 και ρίξτε το. Ρίξε. Πρέπει με το που βάλετε το χέρι σας να καίει τόσο πολύ που να μην μπορείτε να κρατήσετε το χέρι σας. Πάρ' το πίσω, όχι, άστο μέσα. Εδώ. Και μόλις γίνει αυτό, τότε σβήνω τη φωτιά ή τη χαμηλώνω σχεδόν στο ελάχιστο, στο 1. Ρίχνω μέσα όλο αυτό το υπέροχο ζουμί. Και τώρα ανακατεύω εδώ. Και μετράω ως το 20. Σβήνω τη φωτιά μου, αυτό ήτανε. Άμα δείτε να βγαίνει μία μπουρμπουλήθρα, 100% κλείσετε τη φωτιά σας. Άμα είστε ειδικοί, δεν χρειάζεται να δείτε μπουρμπουλήθρα. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Εκεί πέρα που πριν η φίλη μου η Κατερίνα μου έριχνε ένα ζουμάκι που ήταν νερό, τώρα ξαφνικά το ζουμάκι έχει γίνει παχύρευστο γιατί έχει δέσει η μαγειρίτσα μας από τα αυγόλεμονα. Ένα χειροκρότημα. Πραγματικά, όντως, ένα χειροκρότημα είχα, δεν είχα παραπάνω. Λοιπόν, άνηθος και φρέσκο κρεμμυδάκι, αυτά που κράτησα πριν, τα ψιλοκόβω στο τέλος, εδώ. Και όταν λέω τα ψιλοκόβω, τώρα θέλουμε να τα ψιλοκόψουμε. Γιατί άμα ρίξουμε το κρεμμύδι χοντροκομμένο στο τέλος, θα μυρίζει κρεμμύδι η μαγειρίτσα μας. Δεν θέλουμε. Οπότε ψιλοκόψτε εδώ πέρα. Σαν να χρησιμοποιούμε chives θα είναι. Εδώ. Θα ρίξω λίγο μέσα. Και λίγο θα κρατήσω ίσα-ίσα για το σερβίρισμα από πάνω. Ανακατεύω και καθώς περνάει η ώρα να θυμάστε πάντα ότι η μαγειρίτσα θα σφίγγει ακόμα περισσότερο. Οπότε, αν μας σφίξει πάρα πολύ, θα προσθέσετε λίγο νεράκι για να την αραιώσετε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ελέγξετε αλάτι, πιπέρι, λεμόνι. Να δείτε αν χρειάζεται παραπάνω αλάτι, πιπέρι, λεμόνι. Για να δω. Θέλει λίγο αλάτι και πιπέρι εμένα. Και το λεμόνι ελέγξτε, γιατί είναι σχετικό, σας είπα. Μπορεί να χρειάζεται. Κάποια λεμόνια έχουν περισσότερη οξύτητα, κάποια λεμόνια έχουν λιγότερη. Οπότε πιπέρι, μην το λυπηθείτε. Θα τα αφήσω εδώ. Πάρω και το λάδι μου εδώ. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει πήξει. Έχει γίνει η τέλεια μαγειρίτσα. Πόσες κουταλιές να βάλω, φιλελάκι? 2 με ζουμάκι κιόλας. Για να μπορέσει κάποιος να την ευχαριστηθεί τη μαγειρίτσα. Εμένα μου αρέσει να έχει ζουμάκι. Εδώ. Θα ρίξω λίγο εδώ. Για το τέλος, οπωσδήποτε, όπως και δίποτε, φρέσκο πιπέρι, μην το ξεχάσετε, κάντε στο τραπέζι, δεν θα κάνει τη διαφορά. Λίγα φρέσκα από τα μυρωδικά μας, εδώ. Θα
κόψω λίγο λεμονάκι για να δώσω τη δυνατότητα σε κάποιον που θεωρεί ότι δεν έχω βάλει αρκετό λεμόνι να βάλει κι άλλο. Εδώ. Και φυσικά τι θέλουμε. Ελληνικό φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο. Η καλύτερη μαγείρετσα είναι αυτή. Από γεύση, κοιτάξτε εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι νερό γιατί είναι πηχτή η σάλτσα μου, βλέπετε. Είναι το αυγολέμονο που έχει κάνει τη δουλειά. Μακράν, κάνω την καλύτερη μαγειρίτσα στον κόσμο. Λοιπόν, όταν δοκιμάσετε θα το καταλάβετε κι εσείς. Καλή μας όρεξη, καλή ανάσταση. Εύχομαι όλα μας πάνε καλά και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και κάθε Πάσχα να τρώμε τη δικιά μας μαγειρίτσα. Καλή μας όρεξη.